η συζήτηση για τους πρόσφυγες από τη Βενεζουέλα έρχεται σε συνέχεια ψηφισμάτων που αναγνωρίζουν τον αχυράνθρωπο των Ηνωμένων Πολιτειών σαν προσωρινό πρόεδρο ενάντια στον εκλεγμένο πρόεδρο Μαδούρο. Η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζει το πραξικοπηματικό σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών κρατών μελών της ομάδας της Λίμα και του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών. Η φτώχεια, τα προβλήματα που πλήττουν το λαό της Βενεζουέλας η αρνητική κατάσταση στην οικονομία πατάνε στο έδαφος της βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης που αντιμετωπίζει και η οποία επιδεινώνεται από τις υπεριαλιστικές κυρώσεις, από την παρέμβαση ΗΠΑ της Αμερικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εσωτερικές της υποθέσεις. Οι υποκριτικές ευαισθησίες σας για τους πρόσφυγες δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα γνώριμο εργαλείο, εργαλείο διείσδησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και μονοπωλίων σε τρίτες χώρες, ιδιαίτερα όταν αυτές οι χώρες δεν έχουν κυβερνήσει τη προτίμησή τη. Ιδιαίτερα σε μια χώρα πλούσια σε κοιτάσματα φυσικού αερίου, πετρελαίου, πολύτιμων μετάλλων, όπω είναι η Βενεζουέλα, εκδηλώνεται και με αυτόν τον τρόπο η κούρσα των ΗΠΑ Αμερικής και τη Ευρωπαϊκή Ένωση ενάντια στου διεθνεί ανταγωνιστέ του, που έχουν συνάψει εδώ και χρόνια συμφωνίε συνεκμετάλλευση. Καταδικάζουμε τα πραξικοπηματικά σχέδια ΗΠΑ Αμερικής και Ευρωπαϊκή Ένωση στη Βενεζουέλα, με στόχο την ανατροπή του εκλεγμένου Προέδρου, εκφράζουμε τη διεθνιστική μας αλληλεγγύη στο λαό της Βενεζουέλας, στους κομμουνιστές που μάχονται για τα λαϊκά συμφέροντα. Ο λαός της Βενεζουέλας είναι ο μόνος αρμόδιος να καθορίσει τις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις στη χώρα του.